Σε καθεστώς γενικευμένης απαγόρευσης κυκλοφορίας μπαίνει η χώρα από τις 6 το πρωί του Σαββάτου και για τις επόμενες 3 εβδομάδες έως και τις 30 Νοεμβρίου. Είμαι σίγουρος ότι θα κερδίσουμε και αυτή τη μάχη. Χρειάζεται να τη δώσουμε. Ελπίζαμε ότι δεν θα χρειαζόταν, αλλά χρειάζεται να δώσουμε και αυτή τη μάχη. Η εκθετική αύξηση των κρουσμάτων είναι αυτή που οδήγησε την κυβέρνηση στην απόφαση να προχωρήσει στη λήψη τόσο δραστικών μέτρων. Ενδεικτικά αναφέρω ότι αν συνεχίζαμε με αυτό το ρυθμό, θα έπρεπε να υποδεχθούμε στα νοσοκομεία μας μέσα στις επόμενες 10 μέρες παραπάνω από 1.000 συμπολίτες μας. Και από τους οποίους θα έπρεπε με βάση τα στατιστικά οι 150 τουλάχιστον να οδηγηθούν σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Στην ηλικία άνω των 65, που κατά κάποιο τρόπο κλιμακώνεται, αυξάνεται ο κίνδυνος για σοβαρή νόσο στον πληθυσμό, που αυξάνεται η πιθανότητα κάποιος δικός μας άνθρωπος να έχει υποκείμενα νοσήματα, να έχει συνοσηρότητες όπως τις λέμε οι γιατροί. Έχουμε αυτή τη στιγμή τις τελευταίες 7 μέρες περισσότερα από 1.000 άτομα. Και αυτό από μόνο του είναι καθοριστικό, γιατί όπως θα δείτε στον επόμενο χάρτη, παρά το γεγονός ότι φαίνεται πολύ επιστημονικός, δεν είναι. Με βάση τα ελληνικά δεδομένα, υπολογίζουμε πλέον με μαθηματικές εκτιμήσεις την πιθανότητα, ανάλογα με την ηλικία του ανθρώπου που πάσχει από κορονοϊό, να νοσηλευτεί στο νοσοκομείο ή να ακόμα και να μπει στη ΜΕΘ. Και βλέπετε πόσο σημαντική είναι αυτή η πιθανότητα στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή για ένα άνδρα ηλικίας άνω των 75. Από το πρωί του Σαββάτου ενεργοποιούνται τα πενταψήφια SMS και οι μετακινήσεις πια θα πραγματοποιούνται με μήνυμα στο 13033. Το λιανικό εμπόριο κλείνει και στα μέτρα που ίσχυαν το Μάρτιο προστίθεται η καθολική χρήση μάσκας. Ωστόσο, υπάρχει μια σημαντική διαφορά από το πρώτο λουκέτο. Η πρωτοβάθμια εκπαίδευση και τα ειδικά σχολεία όλων των βαθμίδων θα παραμείνουν ανοιχτά. Τα μεγαλύτερα παιδιά, επειδή έχουν και τη δικιά τους κοινωνική ζωή, είναι πιθανόν αυτή τη στιγμή να ευνοούν τη μετάδοση του ιού πολύ περισσότερο από τα μικρότερα παιδιά. Έχουμε επίσης δεδομένα ότι τα μικρότερα παιδιά είναι λιγότερο μεταδοτικά. Κατά συνέπεια, κάναμε αυτόν τον διαχωρισμό. Είμαστε αναφανδόν υπέρ της συνέχισης εκπαίδευσης. Θεωρούμε ότι είναι τεράστιες συνέπειες της διακοπής της εκπαίδευσης στον μαθητικό πληθυσμό, στα παιδιά μας. Η Επιτροπή διχάστηκε για αυτό το θέμα. Θέλω να είμαι ειλικρινής μαζί σας. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε και οικονομικά μέτρα στήριξης των εργαζομένων και των επιχειρήσεων, τα οποία εξειδίκευσε λίγο αργότερα ο Χρήστος Σταϊκούρας. Οι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων μέχρι και χθες, 4 Νοεμβρίου 2020, που τίθενται σε αναστολή κατά το μήνα Νοέμβριο, θα λάβουν εντός Δεκεμβρίου, αντί για 534 ευρώ, 800 ευρώ, υπολογιζόμενο αναλογικά για τις ημέρες που τέθηκαν σε αναστολή. Τις επιχειρήσεις που αναστέλλεται η λειτουργία τους με εντολή δημόσιας αρχής, στις οποίες περιλαμβάνεται πλέον το λιανεμπόριο και άλλες δραστηριότητες, παρέχεται δυνατότητα αναστολής καταβολής του ΦΠΑ πληρωτέου τον μήνα Νοέμβριο μέχρι τις 30 Απριλίου 2021. Επεκτείνονται όλα τα επιδόματα ανεργίας που έληξαν και λήγουν τους μήνες Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο κατά 2 μήνες. Χορηγείται νέα εφάπαξ, οικονομική ενίσχυση, ύψους 400 ευρώ σε μη επιδοτούμενους μακροχρόνια ανέργους. Τα fake news μπορεί να επηρεάσουν τη στάση του κόσμου σε ό,τι αφορά τη διασπορά της επιδημίας και την αποδοχή του εμβολίου, τόνισε ο Σωτήρης Τσιόδρας, παρουσιάζοντας κάποια διεθνή παραδείγματα, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να μιλά για ψεκασμένους. Η πανδημία δεν είναι ψέμα. Ο ιός είναι εδώ, έχει πολύ μικρή θνητότητα στις μικρές ηλικίες, δόξα τω Θεώ, ευτυχώς.